κύριοι, εδώ έχουμε ένα ραδιόφωνο Φίλκο του 1949 βρετανικής κατασκευής με εμφανισιακά με επιρροές από την αμερικάνικη κουλτούρα, κάτι που θυμίζει φορτηγάκι αγροτικό της δεκαετίας του 50. Η λειτουργία του είναι άριστη από τεχνικά θέματα, πλην όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Η κίνηση της άντιγας δεν καλύπτει όλο το εύρος. Εδώ τερματίζει. Αυτό πιθανόν οφείλεται ή στο δίσκο, αλλά μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να έχει αλλαχτεί το καντράν, το οποίο έχει ταιριάξει απόλυτα και είναι πάρα πολύ όμορφο. Πιθανόν αργότερα, άμα βρω κάποιο άλλο καντράν, να το αλλάξω. Δίσκο να αλλάξω στο μεταβλητό. Αυτά και άλλα θα τα δείτε στο βίντεο. Το μηχάνημα μπήκε στην πρίζα και έκανε ένα υπέροχο τσαφ. Όπως βλέπετε, το καλώδιο της τροφοδοσίας είναι λιώμα. Δοκιμάστηκε για λίγο έτσι προσεκτικά και ψιλολειτουργήσε. Τώρα πάω να το ξεκλειδώσω και η βίδα εδώ σε αυτό εδώ το είναι σπασμένη. Δυστυχώς τώρα άμα δεν βγει θα πρέπει να χαλάσει το κουμπί, το τόσο ωραίο κουμπί. Θα δω. Έχει συνέχεια. Okay, λοιπόν. Το κουμπί μπόρεσε και βγήκε ευτυχώς. Βγήκε από μέσα αυτό, θα κολληθεί. Σε κατάσταση λειτουργίας τώρα με τροφοδοτικό εξωτερικό για προστασία προς το παρόν. Έχουμε μια λειτουργική κατάσταση. Έχει γίνει μια επέμβαση, έχει αλλαχτεί ένας πυκνωτής εδώ πέρα, λόγω διαρροής και αλλιώς στις προλώσεις της εξόδου. Θα ελεγχθεί καλά ο ηλεκτρολυτικός εξομάλυσης, γιατί πιθανόν να χρειαστεί να αλλαχτεί. Και βλέπουμε μια πολύ ωραία κατασκευή. Πάρα πολύ ωραία κατασκευή. Ποιοτική. Ωραία υλικά. Κεραμικοί πυκνωτές τρίμερ, πάρα πολύ ωραία, περιποιημένη με τα μανότου, με τα πάντα. Δεν χορταίνεις να την κοιτάς. Υπάρχει μια παραμόρφωση, εντάξει, ένα ξύσιμο, θα δούμε αυτά πως θα βελτιωθούν. Επειδή ο πυκνωτής αυτός είναι εδώ πέρα στο όργανο και βλέπουμε στο RP μία διαρροή των 110 κιλών που αλλοιώνει τις πολώσεις. Η τιμή του είναι κανονική, το Q χαμηλό. Θα αλλάχτει και αυτός και αυτός εδώ πέρα, γιατί πιθανόν είναι στην ίδια κατάσταση, και ο ηλεκτρολυτικός. Θα πρέπει να το ελέγξω τι διαρροή έχει και όλα θα πάνε καλά. Περνάμε στον επόμενο ύποπτο, αυτό εδώ, ο οποίος είναι 0,50. Το όργανο δείχνει 0,73, μια εσωτερική αντίσταση 165 ohm και ένα Q13. Οι τιμές αυτές δεν είναι καλές. Ένας αντίστοιχος πυκνωτής που θα βάλω τώρα λίγο μεγαλύτερος, δεν πειράζει. Λέει 0,95, το Q260 και η εσωτερική αντίσταση 0. Θα αλλάχτει και αυτός και αυτός για να έχουμε μια καλύτερη συνέχεια. Ενώ λοιπόν είχα
αντικαταστήσει δύο από τους τρεις ηλεκτρολυτικούς έτσι πρόχειρα για να προχωρήσω τη λειτουργία του και να δω τι γίνεται. Είναι τριπλός ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής εδώ πέρα και από κάτω. Παρατηρούσα ότι μετά από λίγη ώρα ζεστάνονταν πολύ η αντίσταση, σχεδόν κάπνιζε, επομένως κάπου πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή διαρροή. Και ξαναέβαλα το τροφοδοτικό υψηλής χωρίς να τροφοδοτώ από την είσοδο, αλλά μόνο τα κυκλώματα της υψηλής τάσης, και κοιτάξτε τη διαρροή αυτού του πυκνωτή, το κόκκινο. 35 mA στα 180 volt και συνεχίζει και ανεβαίνει. Τώρα δεν έχω τρίτο ηλεκτρολυτικό, θα πρέπει να πάω να αγοράσω και να φτιάξω μία πλακετούλα να αλλάξω αυτόν εδώ πέρα για να είναι ωραία. Η πλακετούλα του τροφοδοτικού και των πυκνωτών έχει φτιαχτεί, έχει τοποθετηθεί. Ο δέχτης λειτουργεί κανονικότατα, πολύ καλά χαρακτηριστικά, πολύ καλή ευαισθησία. Και από κάτω όσο μπορούμε να δούμε, εντάξει δεν πειράζει, να βγάλουμε φωτογραφία. Να επαναλάβω λίγο δύο σημαντικά στοιχεία για αυτού του είδους τους δέχτες. Η τροφοδοσία του δέχτη γίνεται απευθείας από το δίκτυο χωρίς μετασχηματιστή και έχουμε ένα ρεύμα 150 mA για τα ανήματα των λιχνιών, 1, 2, 3, 4, 5 λιχνίες, και ένα ρεύμα 50 mA για το κύκλωμα της υψηλής τάσης από την ανόρθωση. Είναι πολύ σημαντικό τα ρεύματα διαρροής να είναι μηδενικά, πράγμα που είχε ελεγχθεί και τώρα πλέον είναι, γιατί η παραμικρή διαρροή έστω και 10 και 20 mA επιφορτίζει πολύ την αντίσταση αυτή που υπάρχει για τη λειτουργία των 220. Κανονικά λειτουργεί και κατευθείαν με 110. Επιβαρύνει την αντίσταση αυτή με 5 ίσως 10 βατ και το αποτέλεσμα είναι σιγά σιγά θα καεί αυτή εδώ η αντίσταση. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι πυκνωτές αυτές της εκρωμάλυσης πρέπει να είναι περίπου στην τιμή που μας λέει, ας βάλουμε και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει, γιατί κατά την εκκίνηση πάλι φορτίζεται πολύ το κύκλωμα αυτό και ενδεχομένως να καεί και το λαμπάκι, το pilot, που πολλές φορές το βρίσκουμε καμένο, το 0,15 A. Τώρα δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, είναι σημαντικά αυτά. Η συνολική κατανάλωση της συσκευής είναι περίπου 200 mA με μια ισχύ 45 περίπου βατ. Αυτά επί των κυκλωμάτων. Και ενώ νόμιζα ότι είχαν τελειώσει, υπήρχε το πρόβλημα της άντιγας. Το πρόβλημα της άντιγας με πέδεψε πάρα πολύ. Άλλη μια φορά, δεν ξέρω, είναι της μοίρας μου φαίνεται. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό χοροπηδούσε και πέταγε το σκοινί έξω. Βρήκα ένα τρόπο τελικά, πάει πολύ δεξιά και χοροπηδούσε. Το έβαλα εδώ μέσα και έτσι βαστίχτηκε και δεν πηδούσε, όπως και από την άλλη μεριά έβγαινε απ' έξω. Αφού με πέδεψε κανένα δύο ώρες λοιπόν και βρήκα πως πρέπει να μπει ακριβώς, τώρα είναι όλα σωστά. Όμως κοιτάξτε εδώ, εδώ είμαι τελείως δεξιά, υψηλές συχνότητες, και από εδώ τελείως χαμηλά. Η διαδρομή που εκτελεί η βελόνα δεν καλύπτει όλη την κλίμακα.
Αυτό θα έπρεπε κανονικά να εκτελεί μία διαδρομή 15 περίπου εκατοστών, που είναι το ραδιόφωνο, να το, περίπου 15 εκατοστών διαδρομή από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Όμως η διαδρομή που ακολουθεί είναι μόνο 10. Μισό λεπτό να βρω το μετράκι, μισό λεπτό. Εντάξει. Είναι μόνο 10. Θα μας καλύπτει μόνο αυτό το πράγμα. Θα χάνουμε αρκετά δεξιά και αριστερά. Αυτή τη διαδρομή ακολουθεί η βελόνα από εδώ μέχρι εδώ. Λοιπόν, έψαξα να δω τι γίνεται και από ό,τι φαίνεται έχει αλλαχτεί αυτός εδώ ο δίσκος. Ο μεταβλητός αποκλείεται να μην είναι της μάνας του, γιατί και οι κολλήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πειραχτεί. Επομένως κάποια στιγμή θα χάλασε αυτό που θα ήταν πλαστικό και θα περάσανε ένα άλλο δίσκο. Όμως, να βρω λίγο το χαρτί. Να το. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτό εδώ το πράγμα, είναι τρισήμισι εκατοστά από το κέντρο μέχρι εδώ. Από τα λίγα μαθηματικά που ξέρουμε και θυμόμαστε, η περιφέρεια του κύκλου, η οποία ο μεταβλητός κάνει τη μισή, θα μας δώσει μία κίνηση 3,5 εκατοστά επί του μισού, το 6,25 περίπου που είναι η περίμετρος, θα μας δώσει μία διαδρομή 10,5 εκατοστών, που είναι και η πραγματική. Για να επιτύχουμε μία διαδρομή 15 εκατοστών, που είναι όλο το πλάτος αυτό, θα πρέπει ο δίσκος να είναι περίπου 5 εκατοστά. Πράγμα που άμα είναι 5 εκατοστά, θα πρέπει σχεδόν να ακουμπήσεις το δίσκο. Εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δίσκο τέτοιο δεν έχω, άλλωνε σε αυτές τις διαστάσεις και δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Θα αρκεστώ σε αυτό που έχω κάνει και μελλοντικά, αν βρω ένα δίσκο περίπου 5 εκατοστών, θα τον αντικαταστήσω.